Θα απαντήσω γρήγορα. Γιατί προβάλλεται τόσο πολύ η προσκύνηση του Ιησού υπό των μάγων από την εκκλησία μας, αφού ξέρουμε ότι ήταν αστρολόγοι, ιονοσκόποι? Σήμερα δε η εκκλησία μας καταδικάζει την αστρολογία και πάσαν μαγεία, και καλά κάνει βέβαια. Μάλιστα. Πράγματι ήσαν μάγοι, με την εξής έννοια: ήσαν οι επιστήμονες της εποχής εκείνης, που όλοι οι λαοί της γης πλην των Ελλήνων την επιστήμη την οποία ξεκινούσαν πάντα την ανακάτευαν με το στοιχείο της μαγείας. Όλοι οι λαοί της γης όλων των αιώνων και όλων των εποχών, πάντοτε οι Έλληνες δεν το έκαναν αυτό. Βέβαια και αυτοί πέρασαν ένα στάδιο που ανακάτευαν τα πράγματα, όμως γρήγορα μπορούμε να πούμε ήδη από τον 5ο αιώνα τα πράγματα αρχίζουν να ξεχωρίζουν. Εκείνος που τα ξεχώρισε ήταν, μη σας κάνει εντύπωση, παρότι δούλεψε πάνω στο θέμα άνθρωπος, δηλαδή ανθρωπολογία, ήταν ο Σωκράτης. Σας το έχω πει κι άλλοτε, είναι ο πρώτος ο οποίος διακρίνει, δηλαδή ο Πλάτων διακρίνει το υποκείμενο από το αντικείμενο, ενώ μέχρι τότε υποκείμενο και αντικείμενο συνεχέοντο, και εφόσον ο κόσμος το αντικείμενο, το υποκείμενο είναι ο άνθρωπος, εταυτίζεται με τον Θεό, συνεχέεται και ο Θεός με τον κόσμο, δηλαδή Θεός, κόσμος, άνθρωπος, αυτά συνεχέονται και ταυτίζονται. Είναι ο γνωστός μας πανθεϊσμός, αυτό που μέχρι σήμερα περίεργο πιστεύει η μασονία. Οι μασόνοι αυτό πιστεύουν, είναι πανθεϊστές οι μασόνοι. Προσέξτε, ο Σωκράτης, ο Πλάτων διέκρινε το υποκείμενο με το αντικείμενο και είπε εγώ είμαι αυτός και αυτός είναι ο κόσμος ή ο Θεός, και ξεχωρίζει τα πράγματα. Έτσι από τη στιγμή που ξεχωρίστηκε το υποκείμενο από το αντικείμενο, τη στιγμή εκείνη, αγαπητοί μου, γεννήθηκε η επιστήμη όπως την ξέρουμε σήμερα, όπως την ξέρουμε σήμερα. Αλλά σας είπα αυτό μόνον οι Έλληνες. Βέβαια θα έχετε ακούσει και πολλές φορές μάλιστα ότι η επιστήμη όλων των αιώνων και όλων των εποχών, μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος, οφείλεται στους Έλληνες. Θα το έχετε ακούσει. Αν ερωτήσετε γιατί οφείλεται στους Έλληνες, βεβαίως θα πείτε έχουμε πολλούς όρους, λέξεις που πέρασαν, ελληνικές λέξεις που πέρασαν στην επιστήμη και στα μαθηματικά και στη φυσική και στην ιατρική κλπ. Πέρασαν και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αλλά, σωστό, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αυτά είναι δευτερότερα. Το πρώτο είναι αυτό που σας είπα, διάκρισης υποκειμένου αντικειμένου, με αποτέλεσμα να έχω, να έχω την επιστήμη ως αντικείμενο πια προς έρευνα. Βέβαια γεννήθηκε ένα πρόβλημα. Το γνωσιολογικό, η απόσταση, μεσολαβούν τα μάτια με το οπτικό νεύρο, πάει στον εγκέφαλο, μεσολαβούν και άλλα πράγματα, και συνεπώς είναι αυτό όπως το βλέπω, είναι αυτό προχωρήσαμε σήμερα όπως το μετρώ και λοιπά και λοιπά, αλλά θα μακρύνουμε πολύ. Οι άλλοι λαοί όμως τα ετάφτιζαν αυτά. Έτσι οι μάγοι, τον οποίον ο αριθμός δεν είναι γνωστός, η Αγία Γραφή, ο Ματθαίος που αναφέρει το περιστατικό, δεν μας λέει πόσοι ήσαν. Μάγοι λέει από την Ανατολή. Μία παράδοση λέει ότι ήσαν τρεις οι μάγοι, και αυτή βγήκε από τα τριών ειδών δώρα που είχανε: Σμύρνα, Χρυσός και Λίβανος.
Και έτσι φτιάχτηκε ότι ήσαν τρεις οι μάγοι. Ο αριθμός των είναι άγνωστος. Πάντως πάνω από δύο ήσαν, αφού λέει οι μάγοι. Αυτοί ήσαν οι επιστήμονες της εποχής εκείνης. Πού όμως? Πιθανώς στη Χαλδαία. Γι' αυτό και λέγονται Χαλδαίοι. Στην ακολουθία του ακαθίστου ύμνου εκεί αναφέρονται οι Χαλδαίοι. Είναι οι μάγοι και λοιπά. Οπότε αυτοί ήσαν επιστήμονες. Κοιτούσαν τα αστέρια με την έννοια την αστρονομική. Έκαναν μετρήσεις και άλλα πολλά. Ξέρετε ότι το πρώτο στοιχείο της επιστήμης ποιο είναι? Το πρώτο στοιχείο ότι κάνω επιστήμη είναι η μέτρηση. Από τη στιγμή που κάνω μέτρηση, κάνω επιστήμη. Δεν λέω αυθαίρετα πράγματα. Αλλά επειδή όμως υπήρχε η ταύτιση Θεού, κόσμου, ανθρώπου, ήταν πολύ φυσικό να επικαλούνται και δυνάμεις ότι είναι του Θεού, ότι είναι ο Θεός κλπ. Δηλαδή αυτό που λέμε μαγεία. Και έτσι βέβαια ήσαν μάγοι επιστήμονες που εμίγνιον ανακάτευαν την επιστήμη τους με τη μαγεία. Γιατί? Σας το εξήγησε το γιατί. Μόνο στους Έλληνες υπήρχε η καθαρά επιστήμη, και αυτή αρχίζει από τον 5ο περίπου αιώνα π.Χ. Γιατί τους εδέχθηκε τότε ο Χριστός? Γιατί η Εκκλησία τους προβάλλει? Εδώ τώρα είναι το σπουδαίο. Και είναι η απάντηση σε αυτό που ερωτήθηκα. Αγαπητοί μου, αυτοί οι άνθρωποι ήλθαν από τις παρατηρήσεις που έκαναν ότι ο Θεός το επέτρεψε να έρθουν να τον προσκυνήσουν. Και λέει μάλιστα, είναι τώρα τα Χριστούγεννα, είναι ένας κατεβατός από κάτι στίχους, κατεβατός ολόκληρος, που αναφέρεται επανειλημμένος στους μάγους και λέγει «και μάγους εκάλεσε» και λοιπά. «Και μάλλον σε κάλεσε». Ποιος τους κάλεσε τους μάγους? Ο Χριστός τους κάλεσε τους μάγους. Εκείνος τους έδειξε και τους έδωσε σημάδια για να έρθουν να τον προσκυνήσουν. Γιατί? Δεν σημαίνει με αυτό ότι εγκρίνει ο Θεός τις μαγείες, αλλά καλεί στο πρόσωπο των τριών, ας το πούμε έτσι, μάγους, τι? Των εθνικών κόσμων. Δηλαδή αυτό που δεν δέχτηκαν ποτέ οι Εβραίοι, σας το είπα χθες, ότι οι Εβραίοι θέλουν τον Μεσσία δικό τους. Όχι κύριοι, ο Μεσσίας είναι όλου του κόσμου, και τα πρωτόλια του εθνικού, δηλαδή ιδωλολατρικού κόσμου, ήσαν οι τρεις μάγοι. Οι τρεις μάγοι. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία δεν τους δέχεται, δεν δέχεται βεβαίως τη μαγεία και τέτοια πράγματα, αλλά δέχεται αυτούς ως πρόσωπα που έρχονται από τον εθνικό κόσμο, το ξαλέω, να προσκυνήσουν τον Χριστό. Και αν θέλετε να σας πω και μία συνέχεια, ακούσατε. Έχω ένα βιβλίο. Είναι στην Αγγλική. Αυτό λέει «Τα ταξίδια του Μάρκο Πόλο». Είναι ένα χονδρό βιβλίο, γραμμένο στις αρχές του αιώνα. Είχα διαβάσει ένα απόσπασμα εκεί που μου είχε κάνει αίσθηση. Όμως πιο μεγάλη αίσθηση μου έκανε όταν πριν από κάνα μήνα άκουσα μία εκπομπή ιστορική. Δηλαδή είναι κάποια η Κορομιλά που έχει κάθε Σάββατο ιστορικά θέματα, και αναφέρθηκε σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ χαριτωμένο, πολύ χαριτωμένο. Βέβαια δεν σας είπα ότι είναι έτσι ή δεν είναι. Ακούσατε, μια παράδοση. Όταν λέγει ο Μάρκο Πόλο πέρασε από την Περσία, που είναι γνωστό, πήγε στην Κίνα ο Μάρκο Πόλο, εκεί του δείξαν
τρεις μεγάλους τάφους βασιλικούς. Και ρώτησε τι ήσαν αυτοί οι τάφοι. Και εκείνοι οι ντόπιοι του είπαν ότι ήταν τρεις βασιλείς που κάποτε πήγαν να προσκυνήσουν έναν βασιλιά στην Ιουδαία. Οι τρεις μάγοι. Αυτοί πήγαν, τον προσκύνησαν, έβγαλαν τους θησαυρούς των και τους προσέφεραν σε αυτό το νέο γέννητο βασιλιά. Όμως λέγει, είδαν στο πρόσωπό του, ενώ ήταν νήπιο, έναν μεγάλον άνθρωπο, σοφό, και τους έδωσε μία πέτρα και τους λέει ο Ιησούς, μία πέτρα, αυτός ο νεογέννητος βασιλιάς, πάρετε αυτή την πέτρα για αυτά τα πράγματα που μου φέρατε εμένα, τα δώρα σας, να την έχετε. Αυτοί είπαν, και τι να είναι αυτή η πέτρα και γιατί μας έδωσε μια πέτρα? Περίεργο πράγμα, μας έδωσε μια πέτρα. Αφού βέβαια έφυγαν και προχώρησαν πολύ, θα σκεφτείτε αγαπητοί μου ότι άγγελος τους οδηγούσε, το αστέρι άγγελος ήταν, και όταν επέστρεψαν άγγελος τον εμφανίστηκε στον ύπνο τους και τους είπε μη πάτε διά της Ιερουσαλήμ, φύγετε από άλλο δρόμο, διότι και τα λοιπά. Και έφυγαν λέει χαίροντες, πήραν λέει αυτή την πέτρα. Προσέξτε, αυτά είναι μια περσική παράδοση, δεν τα λέει η Αγία Γραφή αυτά. Και κάθισαν σε ένα πηγάδι λέει κάποια στιγμή στο δρόμο του να ξεκουραστούν, στο πεζούλι του πηγαδιού. Λένε, τι λέει, την κουβαλάμε την πέτρα αυτή τώρα μαζί μας, τι έννοια έχει? Την πήραν και την πέταξαν μέσα στο πηγάδι. Μόλις πέταξαν την πέτρα στο πηγάδι, πετάχτηκαν φλόγες πυρός από μέσα. Τρόμαξαν και είπαν, ήθελε να μας διδάξει αυτό που λέγεται πίστης. Έπρεπε να πιστέψουμε. Εμείς δεν κρατήσαμε την πέτρα, μας έδειξε όμως ότι έπρεπε να έχουμε πίστη και ότι εκείνος που την έδωσε είναι μεγάλος πράγματι. Οπότε όταν πήγα στην πατρίδα τους, δεν είχαν πια τίποτε άλλο παρά να λατρεύουν τη φωτιά. Και από τότε λέγει οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής είναι πυρολάτρε. Αυτό είναι μια περσική παράδοση, είναι όμορφη. Όμορφη, είναι χαρακτηριστική. Εμένα μου άρεσε όταν την πρωτοδιάβασα, πριν γίνω κληρικός την είχα διαβάσει πολλά χρόνια, και την άκουσα στο ραδιόφωνο σε αυτή την ιστορική ώρα εκπομπή και μου έκανε πάρα πολύ αίσθηση και εντύπωση. Λοιπόν, έτσι βλέπει κανένας ότι αυτοί οι άνθρωποι, μάλιστα, συγγνώμη, νομίζω κάπου που, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, στους χαιρετισμούς πάλι ή στον κανόνα είναι, ή στους οίκους είναι, δεν θυμάμαι, ότι μας απείλαξε ο Χριστός από τη λατρεία του πυρός. Γίνεται ένας υπαινιγμός ότι οι μάγοι ναι μεν καλά, αλλά δεν πήραν πολλά πράγματα, αλλά τους εκάλεσε όμως ο Χριστός για να δείξει ότι θα καλέσει και τα έθνη. Όμως ό,τι και παρακάτω αν έγινε, να αισθάθηκαν πυρολάτρε, αυτό πολύ φυσικό ήταν, εφόσον δεν μπορούσαν να ξέρουν πιο πολλά δια των Ιησού Χριστών, αν όντως η παράδοση απηχεί και κάποια αλήθεια ως προς την πυρολατρεία. Αλλά πέρασε η ώρα. Προσπαθώ, λέω και πολλά λόγια καμιά φορά, να σας τα κάνω λίγο ευχάριστα αν είναι δυνατόν. Όπως ξέρετε, διηγούνται οι παππούδες, παππούς είμαι κι εγώ, διηγούνται οι παππούδες και ακούνε τα παιδιά, τα εγγόνια και τα λοιπά, κατά έναν ευχάριστον τρόπο, αν τούτος είναι ευχάριστος βέβαια τρόπος.